Φίλες και φίλοι, αυτή την Κυριακή κρίνεται το μέλλον της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Οι 270.000 συμπολίτες μας που μας τίμησαν στις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου καλούνται να αποφασίσουν κυρίαρχα, αδιαμεσολάβητα και ακηδεμόνευτα για την ιδεολογική ταυτότητα του κινήματός μας, για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος, κυβερνητικού προγράμματος, ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει εκ θεμελίων την πατρίδα μας. Ένα πρόγραμμα που θα συνδιαμορφώσουμε με τον ελληνικό λαό. Ένα συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Το διακύβευμα είναι ορατό. Θα στοχεύσουμε την εκβάθρον αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Ή θα εξυπηρετήσουμε τους σχεδιασμούς και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που μας θέλουν ένα κίνημα μικρό, βολικό και ελεγχόμενο. Θέλουμε ένα κίνημα μεγάλο που θα συσπηρώνει πλατείες λαϊκές δυνάμεις, κίνημα πλατή και πολιτικά αυτόνομο, ικανό να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα που σίγουρα δεν μας θέλουν, δεν θέλουν την ανάκαμψή μας. Το διακύβευμα του δεύτερου γύρου είναι σαφές. Ποια ηγεσία θα ανασυστήσει εδώ και τώρα από τη βάση συμμετοχικά την κέντρο αριστερά στην Ελλάδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Οι δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες ζητούν σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση και αύριο κυβέρνηση. Ζητούν ένα προοδευτικό αντίβαρο στη συντηρητική και πελατειακή διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ζητούν διέξοδο από την κομματική γραφειοκρατία, την ιδεολογική και προγραμματική ένδια του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν αλλαγή εποχής, όχι απλά αλλαγή φρουράς σε κομματικά όργανα. Ζητούν ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα με δυναμική παρουσία στην κοινωνία αλλά και στη Βουλή. Σε διάλογο πάντα με τα κοινωνικά στρώματα. Κίνημα που δίνει φωνή στον κάθε ευάλωτο, αδύναμο και στους μη ορατούς που σήμερα αισθάνονται ασφυξία γιατί δεν τους ακούει κανείς. Να χτυπήσουμε ένα σύστημα κλειστό που πνίγει τη δημοκρατία και παράγει ανισότητες. Μεριμνά μου, η συνέχεια της Δημοκρατικής Παράταξης, η συνέπεια στις αξίες μας και η δικιά μας ισχυρή φωνή στη μεγάλη συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η επιστροφή της σοσιαλδημοκρατίας αφορά και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στον εαυτό μας, ούτε να χειρωθούμε πίσω από μικροκομματικές, παλαιοκομματικές αντιλήψεις. Εμείς θα ανατρέψουμε το σύστημα εξουσίας που στηρίζει τους λίγους και αναπαράγει την αδικία για τους πολλούς. Δεν θα επιτρέψουμε να μας προσπεράσει αυτή η μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε την παράταξή μας ισχυρή και πάλι πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Ζητώ λοιπόν από τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες εκ νέου την ψήφο τους. Γνωρίζουν την πολιτική μου διαδρομή, γνωρίζουν τους πολιτικούς μου αγώνες, αυτούς που έχω δώσει, πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δίχως να υπολογίζω το πολιτικό κόστος, πάντοτε με γνώμονα τις αξίες μου, δίχως να λογαριάζω το προσωπικό μου συμφέρον, λογαριάζοντας μόνο το συμφέρον της πατρίδας και του λαού. Δεσμεύτηκα ότι θα δώσω τον αγώνα για την ψυχή αυτής της παράταξης και σε αυτόν τον αγώνα καλώ όλες και όλους. Ο αγώνας των ιδεών είναι διαρκής και ανυποχώρητος και είναι πάντοτε νικηφόρος.